Και ερχόμαστε στον κύριο Παράδια Δεσπομιδά. Καλώς τον πρόεδρό μας. Καλημερίζουμε, τι κάνετε. Δείχνουμε αμέσως και τα νέα των ιδιοκτητών, αυτό το συμπαθέστατο περιοδικό, το οποίο κλείνει τα 100 τεύχη, κύριε Λιδιζή. Τι λες. Όπως βλέπεις. Ναι. Δωρεάν διανέμετε. Βέβαια, σε όλα τα μέλη. Ναι, σε όλα τα μέλη κανονικά. Ναι. Έχουμε κανένα νέο συγκλονιστικό εκτός από δυσάρεστα. Όλο δυσάρεστα μας έχετε και εσείς, κύριε. Έτσι δεν, κύριε πρόεδρε. Εδώ λοιπόν το περιοδικό, το βλέπετε. Πολύ ωραίο. Το διανέμετε σε όλα μας τα μέλη. Έχει κλείσει ένα μεγάλο κύκλο ζωής. Και βγαίνει υπό πολύ πιο δύσκολες συνθήκες πλέον τα περιοδικά, να έχετε υπόψη σας. Διότι έχει πάψει πλέον η επιδότηση των ταχυδρομικών. Αλήθεια. Αποτέλεσμα. Άρα από τις συνδρομές. Τα έξοδα έχουν τετραπλασιαστεί τη αποστολή. Από τις συνδρομές λέτε τώρα, έχετε μήπως καμιά πληροφορία, μήπως πρόκειται να πάνε σε μια ενοποίηση, να το πω έτσι, όλων των βαρών, των φόρων, ας το πει ο καθένας. Στο συνέδριό μας προχτές, που έγινε παρουσία και του Υπουργού Απλού, του κ. Οικονόμου, και του κ. Μηταράκη. Όπου εκεί ο κ. Οικονόμου είπε ότι είναι εντελώς παράλογο να μιλάμε για αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Mm-hmm. Εκεί εμείς προβάλαμε όλο το πάνθεον των φόρων και βαρύνσεων και τελών και εσφορών. Πώς είναι συνολικά? Καμιά, είναι, κοιτάξτε, είναι γύρω στους 20 φόρους, οι οποίοι εκδηλώνονται γύρω στις 40 διαφορετικές μορφές. Από αυτές τις 40 μορφές υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, ιδιοκτησία.gr, υπάρχουν εκεί καταγραμμένα το μέρος. Οι 20, οι μισές, επηρεάζονται άμεσα από το ύψος των αντικειμενικών αξιών. Mm-hmm. Ενοποίηση όλων των φόρων. Δεν θα έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις, αν γίνει αυτό έτσι. Α, δεν θα γίνει από την άλλη. Είναι έξω από κάθε λογική. Ναι. Τη στιγμή κατά την οποία εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα εσωτερικής υποτίμησης αγαθών και υπηρεσιών με πρώτο στόχο την υποτίμηση εκείνης ιδιοκτησίας, είναι δυνατόν να μιλάμε θα αυξήσουμε τις αντικειμενικές αξίες? Ναι, δείχνει παράλογο. Στην κατά την οποία η εκτιματαγορά δεν λειτουργεί. Δηλαδή το ακίνητο είναι αγαθό που κάνει το θέλει. Πουθενά. Ακούτε όχι, τίποτα για κανένα συμβόλαιο. Ρωτήστε κανένα συμβολογράφο να σα πει. Μα το ξέρουμε, γι' αυτό το ρωτάμε, το επιβεβαιώσετε. Δεν έχει, βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι το ακίνητο, είναι ένα αγαθό που κανείς δεν θέλει. Ούτε να το αγοράσει, ούτε να το νοικιάσει. Κάποια στιγμή θα να το πουλήσουν αυτό. Θέλουν πολύ, δεν υπάρχουν όμως αγοραστές. Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσεις μόνος σου, χωρίς αγοραστή. Πώς θα το κάνεις αυτό. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν να υπάρξει ένας φόρος για όλους. Αν υπάρξει ένας φόρος, αυτό θα είναι πάνω στην ετήσια κατοχή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα συνθλιβούν απολύτως όσοι έχουν κάποια ακίνητη ιδιοκτησία. Αυτό που χρειάζεται να γίνει. Δεν πρέπει να φορολογούνται. Να είναι ένας από τους δύο. Είπα κανείς τέτοιο πράγμα. Αλλά η φορολογία, γι' αυτό αγωνιζόμαστε εμείς, να είναι τέτοια που ο κόσμος να μπορεί να την πληρώσει. Όχι, να μπορεί να την πληρώσει. Αφήστε το δίκαιο. Να μπορεί να την πληρώσει. Έτσι όπως είναι σήμερα η ετήσια περιοδική φορολόγηση ιδιοκτησίας. Δεν μπορείς πια. Και το ΕΤΙΔΕ κάθε χρόνο. Έτσι, κάθε χρόνο. Κάθε από το 2011 και μετά. Και ο ΦΑΠ. Mm-hmm. Και ΦΑΠ, όχι ΦΑΠ, μεγάλος ΦΑΠ και τέτοια. Όχι, από 200.000 έγινε. Από 200.000 έγινε. Από τίποτα. Ήταν 400, έγινε 200. Από τίποτα. Δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Έτσι. Δεν γίνεται και τα δύο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που είπαμε εμείς και στο συνέδριο και προς πάσα κατεύθυνση είναι το εξής. Διαλέξτε, έφτασε η ώρα να αποφασίσεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις. Ή από την ώρα που έβαλες το ΕΤΙΔΕ θα αναστείλεις το ΦΑΠ. Και θα πεις για όσα οικονομικά έτη θα πάρω αυτό, δεν μπορώ να πάρω το άλλο. ΦΑΠ, ΕΤΑ κλπ. Πρέπει να πάνε περίπατο κανονικά. Ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν τώρα. Πρέπει λοιπόν. Γιατί ακούστε κάτι. Εάν ο κόσμος αντιληφθεί ότι αυτό που επιχειρείται είναι να πληρωθούν κάθε χρόνο και τα δύο, από εκεί και πέρα ο κόσμος θα καταλάβει ένα πράγμα. Ότι το παιχνίδι είναι χαμένο. Mm-hmm. Ότι η ιδιοκτησία είναι τελειωμένη και ότι δεν έχει νόημα πλέον να πληρώσεις οτιδήποτε. Ας έρθουν να τα πάρουν και ας γίνει ό,τι θέλει. Να ανοίξει την πόρτα και να αφήσει. Ας γίνει ό,τι θέλει. Δηλαδή δεν νοιάζει πλέον, ας πούμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Η ιδιοκτησία είχε παλιότερα και αξία και προοπτική και υπεραξία και εισόδημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Υπάρχει πρόβλημα και στα ενίκια. Προσέξτε, στα γραφεία. Τα ξενίκια θα είναι πολύ περισσότερα από τα νοικιασμένα. Mm-hmm. Στα μαγαζιά τίνει να γίνει το ίδιο πράγμα. Στα σπίτια. Έτσι. Μιλούσα με ένα κορυφαίο κυβερνητικό παράγοντα χτες και του λέω: οδηγώ μέσα στην οδό τάδε. Mm-hmm. Και βλέπω δεξιά και αριστερά το 50% του μαγαζιού κλεισμένο. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό το, μου λέει ο παράγοντας κυβερνητικός, αυτό το βλέπω κι εγώ. Μπράβο. Αυτό που εσύ δεν βλέπεις και το βλέπω εγώ είναι από τους μισούς που είναι μέσα. Οι μισοί έχουν να πληρώσουν κανένα εξάμηνο, κανένα χρόνο ενίκιο και οι άλλοι μισοί έχουν μειώσει τα ενίκια προσπαθώντας να επιβιώσουν. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή λοιπόν την κατάσταση δεν μπορεί να συνάρχεσαι να μας μιλάς λοιπόν, για αυτό το αντικειμενικό αξιών. Δεν είναι. Τον τελευταίο καιρό, ναι, γιατί κάναμε την έρευνα. Κάνε την έρευνα, να δούμε και λίγο και τα στοιχεία. Θα σας πω βεβαίως γιατί την κάναμε. Εμείς πάντα τα μέλη που έρχονται να γραφτούν κοντά μας είναι ιδιοκτήτες ακινήτων προβληματισμένοι. Ναι. Τον τελευταίο καιρό έπαψαν να μας έρχονται άνθρωποι απλώς προβληματισμένοι. Μας έρχονται άνθρωποι απελπισμένοι και αγριεμένοι. Mm-hmm. Στα γραφεία μας κάθε μέρα, στο Σοφοκλέος 15, έρχονται άνθρωποι αγριεμένοι, δηλαδή απίστευτοι. Mm-hmm. Όσοι δε έχουν αντιληφθεί τι θα συμβεί για αυτό που συζητάγατε προηγουμένως, πριν από λίγο, εδώ, όταν θα έρθουν όλοι μαζί αυτοί οι λογαριασμοί, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει τον ύπνο τους εντελώς. Αποφασίσαμε λοιπόν και είπαμε στην Gapa Research, στην παραγγάλα μας κάνει μια έρευνα, να το μετρήσουμε αυτό το πράγμα. Για να δούμε. Και τα αποτελέσματα μας. Λοιπόν. Πάμε σε τι ποσοστό μειώσατε το ενίκιο. Κατοικία διαμερίσματα. Έτσι. Ναι, υπάρχει ένα 29% που το έχει μειώσει 10%. Mm-hmm. Το 45% των ιδιοκτητών
20%. Το 18-30%. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, η μεγάλη πλειοψηφία. Βεβαίως. Είναι σε πολύ και αυτό είναι απάντηση. Σημαντικές μειώσεις. Αυτή μειώσεις. Είναι απάντηση σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι οι ιδιοκτήτες είναι ανάλγητοι και δεν καταλαβαίνουν κτλ. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Όχι, έχουν μειωθεί τα νίκια. Δεν μειώνει τα νίκια. Το δημόσιο. Ναι, ναι, ακριβώς. Εκεί που το δημόσιο είναι ο πιο ανάγκητος. Έχει ακίνητα, είναι στα ύψη τα έτσι. Και η εκκλησία ή τα μοναστήρια, μονές που δεν έχουν ανάγκη, δεν τους ενδιαφέρει. Η εκκλησία η ίδια όχι τόσο πολύ. Ναι. Προσέξτε. Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν κάνει πίσω. Τα ιδρύματα, ναι. Τα ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντα τα ιδρύματα. Με επίκληση ναι. Του ότι η νομοθεσία δεν τους το επιτρέπει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα όμως έγιναν οι επιτροπές διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων σε όλη τη χώρα. Ξεκινάει η λειτουργία τους τώρα σε λίγες μέρες. Ρυθμίστηκαν κάποια θέματα οργανωτικά. Και οι πρώτοι που θα πάνε εκεί είναι οι ενοικιαστές που έχουν εκμισθωτεί τους στο δημόσιο. Και εκεί το λέω προς όλους να το ξέρουν αυτό το πράγμα. Εκεί ο νόμος έχει προβλέψει ότι εάν υπάρχει συμφωνία ή πόρισμα από την Επιτροπή Μειώσεως του Ενοικίου, είναι άμεσης εφαρμογής και δεν χρειάζεται έγκριση από την προϊσταμένη αρχή. Μάλιστα, κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Κατανοητό. Βλέπετε και τις υπόλοιπες αυξήσεις. Για να σώσουμε τις επιχειρήσεις. Μειώσεις. Τις υπόλοιπες μειώσεις, ναι. Δεν το 5,4%. Είναι μικρότερο. Εντάξει, είναι μικρά αυτά τα ποσοστά. Ναι, μικρότερα ποσοστά σε μεγαλύτερο. Πάμε να δούμε λίγο την επαγγελματική στέγη, να δούμε και εκεί τι έχει γίνει. Γιατί εδώ είναι στον Ίγυ που είναι. Και εδώ έχει γίνει χαμό. Φανερό ότι υπάρχει και μια αλλαγή. Και εκεί έχει γίνει και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει γίνει. Γιατί ο καθένας προσαρμόζεται στις συνθήκες και η γραμμή μας εμάς εδώ και δύο χρόνια είναι ότι κάθε ιδιοκτήτης έκανε και κάνει. Οι στους τρεις έχουν κάνει 20-30%. Αυτό που χρειάζεται για να σώσει την υπάρχουσα μίσθωση του υπάρχουσα μισθωτήρα. Για να μείνει η επιχείρηση. Ασφαλώς. Κοιτάξτε, το 18% έχει κάνει 10% μείωση, το 34% έχει κάνει 20% και άλλο ένα 28% περίπου 30%. Κοντά στο 2 στους 3 δηλαδή είναι. Ελάτε τώρα να αυξήσουμε τις αντικειμενικές αξίες τώρα. Έτσι. Ναι, και πέστε πώς οι ιδιοκτήτες αυτοί πώς θα πληρώσουν όλους αυτούς τους φόρους όταν έχουν κάνει αυτές τις μειώσεις. Ελπίζω να επικρατήσουν ψυχραιμότεροι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ελπίζουμε και εμείς, διότι πρέπει να σας πω. Α, είδατε εδώ. Τι μπορείτε να πληρώσετε, σου λέει. Θα μπορείτε να πληρώσετε ή όχι. Οι μισοί και πάνω λένε ότι το παίρνω έτος χλωμό, το βλέπουν. Οι μισοί λένε μάλλον ή δεν θα μπορούν. Ναι. Ακριβώς. Και ένα 38% λέει μάλλον θα μπορούν. Ναι. Δεν είναι σίγουρο. Δεν έχουν έρθει τα ΦΑΠ αυτά που είναι αυτές τις μέρες. Όταν έρθουν να ξανακάνουμε την έρευνα. Δεν τα έχει δει ο κόσμος αυτά ακόμα. Βεβαίως αυτά, ειδικά του 9, δεν θα είναι βαρύ το ποσό και δεν θα αφορά σε πολλούς. Κύριε Παραδία, ήταν χαμηλά. Όχι, γιατί έχει μέσα του 9, έχει μέσα και την έκτακτη συμφορά. Ναι. Έχει και αυτό μέσα. Έτσι, και αυτό μέσα, καταλάβατε. Έτσι, μην φαντάζεστε ότι είναι. Για πάμε έτσι. Παρακάτω. Για να προχωρήσουμε. Πάνω το 50% σου λέει, δεν μπορώ. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, από την άποψη αυτή, το περιβάλλον είναι πολύ πιεστικό, κύριε Παραδιά. Θέλω να σας πω ότι στο συνέδριο μας προχτές δεν αναδείξαμε μόνο αυτό το κομμάτι του πρώτου φόρου. Αν πηγαίνατε πιο κάτω, τα λέει και η έρευνα, αναδείξαμε και το κομμάτι των διαφόρων επιβαρύνσεων που έχουν σχέση με διάφορα πιστοποιητικά, ενεργειακά, πολυοδομικά κτλ. Πρέπει λίγο να βάλουμε μια τάξη. Είναι επιπλέον για αυτό. Βέβαια. Δηλαδή, θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά για να καταλάβετε. Από την πλευρά του εκμισθωτή, θα σας πω μόνο αυτό για να κλείσουμε αυτή την σύντομη έτσι αυτή, για να καταλάβετε πού έχουμε οδηγηθεί. Ας πούμε ότι εσείς, εγώ έχουμε στα Πατήσια ένα διαμέρισμα το νοικιάσουμε 350 ευρώ. Ξενίκιαστο. Έτσι, προσέξτε τώρα. Το πρώτο ενίκιο. Θα μας το πάρει, το πρώτο ενίκιο μας το πάρει ο μεσίτης. Το δεύτερο ενίκιο θα μας το πάρει ο ηλεκτρολόγος για να μας δώσει το νέο τύπου πιστοποιητικό ηλεκτρολόγο. Το ενεργειακό ή το. Όχι το ενεργειακό. Καινούργιο ηλεκτρολόγο. Το ενεργειακό θα μας το πάρει ο τρίτος. Τον ηλεκτρολόγο τι θέλει ο ηλεκτρολόγος. Ναι, γιατί ο ηλεκτρολόγος τώρα αλλάζουν ο τρόπος χορήγησης των πιστοποιητικών και έχουν πολλαπλασιάσει το κόστος. Από 80% ευρώ μπορεί να φτάσει και 300-400. Μία φορά το κάνει. Θα σου πάρει και ο μηχανικός άλλο ένα ενίκιο. Το τρίτο για να ενίκιο. Σου κάνει. Μία φορά είναι αυτά, παιδιά, δεν είναι σε κάθε χρόνο. Ναι, το πρώτο ενίκιο. Μάλιστα, τώρα με το νοικιάσει αυτό. Τώρα, το τρίτο ενίκιο θα μας το πάρει ο ενεργειακός επιθεωρητής. Ναι, βέβαια. Το τέταρτο ενίκιο και ενδεχομένως και το πέμπτο, το ανέδειξε η έρευνα αυτή τη Καμπανσέρτ, θα το πάρει το ΕΤΙΔΕ. Όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Θα τα πάρει το Υπουργείο Οικονομικών. Το έκτο θα κάνει καμιά δουλειά μέσα. Θα έχει πάει στο προηγούμενο ενίκιο. Αυτό αφήσω. Εγώ σα λέω ότι το έχει βάψει μόνο. Απόδειξη δεν συμφέρει να έχει. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πάρει ο φόρο εισοδήματο και η προκαταβολή 60% έναντι του φόρου εισοδήματο του επόμενου έτου. Δηλαδή δεν μένει απολύτω τίποτα. Ποιο ο λόγο να έχει ακίνητα. Δεν υπάρχει. Αυτό το όνειρο του Έλληνα που έγινε φιάλτη. Εκεί φτάσαμε τώρα. Εκεί φτάσαμε τώρα και θα αυξήσουμε λίγο τι αντικειμενικέ αξίε. Τα προηγούμενα χρόνια εδώ ξανά η έρευνα. Κάτι μαζέψανε.
ιδιοκτήτης. Στο ιδιοκτησία.gr υπάρχει όλη η έρευνα. Μιλάμε για το μικροϊδιοκτήτη τώρα. Μιλάμε για αυτούς. Ναι, άλλους δεν μιλάμε. Κάτι μαζέψανε, ναι. Κάτι μαζέψανε οι διέχοντες επαγγελματικά εκείνη τα λεφτά. Αυτοί οι δασίλοι μου δεν πληρώνουν ποτέ, άσε με τους λες αυτούς. Αυτός και να πληρώσει μια φορά δεν παθαίνει τίποτα. Δεν κουτσένει η γίδα από αυτή που λένε στο χωριό μου. Λέμε για το μικροϊδιοκτήτη που έχει ένα σπιτάκι. Δεν κουτσένει αυτή. Λέμε για το μικροϊδιοκτήτη που έχει ένα σπιτάκι που μένει και ένα ακόμα που έχει στο χωριό ή ένα ψηλό εξοχικό. Πληρώνει η ιδιοκατοίκηση και η ιδιοκατοίκηση είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτό ξέρει τι πληρώνει αυτός. Αυτό δεν περιλάμβανε στα υπόλοιπα που λέγαμε. Ναι. Όλη η έρευνα στο πομιδά.gr, όπως και όλα τα θέματα, και το παρατηρητήριο των 40 φόρων και των 20 που εξαρτώνται από την αντικειμενική αξία. Καλώς. Και τα χαράτσια, 8 επιβαρύνσεις και επιστοποιητικά κτλ. Σε βάρος των ιδιοκτών ισχύων και άλλα 8 έρχονται από τις Βρυξέλλες. Όλα καταγραμμένα μέσα. Μάλιστα. Δεν πάτε να πείτε μια κουβέντα στη Μέρκελ κάτι που θα σε κάποιον. Θάπα. Τάπα. Ευχαριστώ κύριε Παραδιά. Στον Υπουργό τα πάτε. Παντού τα πάμε. Πρέπει να πάρετε όλη την ιεραρχία. Παντού. Όλοι. Φτάσαμε μέχρι εκεί που είπατε. Φτάσατε μέχρι τη Μέρκελ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημερίζουμε κύριε Παραδιά.